Να μεταφερθούμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος, να πάμε στην Πρέβεζα. Πολύ όμορφη Πρέβεζα, η οποία μάλιστα γίνεται τόπος προορισμού, την επιλέγουν πολλοί ξένοι τουρίστες. Είναι μαζί μας μέσω Skype ο κύριος Λεωνίδας Αργυρός, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πρέβεζας. Καλώς ήρθατε στο Ναυτεμπορική TV. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας, σας χαιρετώ. Χαιρετώ και όλο το κρατήριό σας. Είστε και σε εξωτερικό χώρο από ό,τι βλέπουμε και μας χαρίζετε αυτό το πολύ ωραίο πλάνο με έναν πολύ ωραίο ουρανό. Πού βρίσκεστε ακριβώς? Βρισκόμαστε στο μπαλκόνι του Δημαρχείου. Είμαστε ακριβώς στο λιμάνι της πόλης. Βλέπουμε πίσω τις μαρίνες μας. Η Πρέβεζα, από ό,τι είπατε, δέχεται έναν τεράστιο αριθμό τουριστών τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται μάλλον για τον τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα με την μεγαλύτερη ετήσια αύξηση. Δηλαδή, ποσοστία, τι αύξηση? Για μια, περίπου στο 10 με 15% μάλιστα, έχουμε ετήσια αύξηση. Κύριε Αργυρέ, από ό,τι βλέπουμε όμως, μεταξύ άλλων, είστε και πολύ ψηλά στον κοινωνικό τουρισμό. Ναι, είναι γεγονός ότι η Πρέβεζα ενδείκνυται για αυτό του είδους τον τουρισμό. Έχουμε επενδύσει πολύ σε προδιαγραφές και σε διαδικασίες διευκόλυνσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η Πρέβεζα είναι μια επίπεδη περιοχή με εύκολη πρόσβαση στις παραλίες. Λέω συχνά ότι έχει όλα τα πλεονεκτήματα ενός νησιού χωρίς κανένα από τα μειονεκτήματα. Και γι' αυτό είμαστε τα τελευταία χρόνια σταθερά μπροστά στις προτιμήσεις του κοινού στον κοινωνικό τουρισμό. Μάλλον δεν επιβαρύνεται, κύριε Αργυρέ, και από το πολύ πρόσφατο αλλά σημαντικό μειονέκτημα των νησιών που είναι οι εκρηκτικές ανατιμήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και στα αεροπορικά, βέβαια. Και στα αεροπορικά, σωστά. Είναι γεγονός τώρα με την βελτίωση των οδικών αξώνων. Η προσέλευση στην Πρέβεζα είναι πάρα πολύ εύκολη. Δηλαδή η προσέγγιση γίνεται από την Αθήνα μέσα σε 3 ώρες με τον καινούριο νότιο οδικό άξονα, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Και φυσικά το γεγονός ότι αποκλείεται να αποκλειστεί κάποιος στην Πρέβεζα ανά πάσα στιγμή, μπορεί να πάρει το αυτοκίνητό του και να μετακινηθεί και σε όλες τις όμορες περιοχές, ώστε να απολαύσει ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα. Κύριε Αργυρέ, να κάνω μία ερώτηση πάνω, γιατί μας είπατε ότι έχετε αύξηση πάνω στον τουρισμό και μπράβο σας, αλλά κάποιες φορές λέμε όσοι ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι, ότι τελικά μένει και η ποιότητα, ο ποιοτικός τουρισμός, δεν είναι μόνο ο ποσοτικός, δηλαδή φαντάζομαι και εσάς και τους ξενοδόχους και αναλόγως και τους ανθρώπους που ασχολούνται με την εστίαση, την τοπική αγορά δηλαδή, δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το πόσοι τουρίστες θα επισκεφθούν την περιοχή τους, αλλά και πόσα χρήματα θα αφήσουν σε αυτήν. Αν δηλαδή ο τουρισμός είναι ποιοτικός, δώστε μας ένα προφίλ των επισκεπτών σας. Το target group της Πρέβεζας είναι ως επιτοπλίστων οικογένειες και ζευγάρια. Αυτό είναι ακριβώς που προσφέρει η Πρέβεζα. Προσφέρει ένα ήσυχο περιβάλλον με καλές υποδομές, με παραλίες τεράστιες, τις οποίες χρησιμοποίησαμε και την περίοδο του COVID ως επιθετική διαφήμιση, βάζοντας την Πρέβεζα την μεγαλύτερη αμμώδη παραλία στην Ευρώπη, που είναι το περίφημο μονολίθι, να ανακηρυχθεί ως η ασφαλέστερη παραλία στην Ευρώπη, κάτι που μας έκανε γνωστό σε όλες τις μεγάλες τουριστικές πλατφόρμες του εξωτερικού. Μια πολύ σημαντική παράμετρος, αυτό που είπατε ακριβώς, είναι η φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής. Όταν ξεπερνάς τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, νομίζω ότι πέφτει το επίπεδο των του σέρβις που μπορείς να προσφέρεις, αλλά πέφτει και το βιωτικό επίπεδο των ντόπιων, κάτι το οποίο απευχόμαστε και προσπαθούμε ποτέ να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση τον Πρεβεζάνο πολίτη σε σχέση με τον τουρισμό. Φυσικά ξέρετε ότι ο πληθυσμός της Πρέβεζας πενταπλασιάζεται περίπου την θερινή περίοδο, οπότε αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε όλοι κάποιες παραχωρήσεις. Κύριε Αργυρέ, για να επεκτείνω λίγο την ερώτηση, της Μαρκέλλας. Αυτό το 10 με 15% στην αύξηση των τουριστικών ροών σημαίνει και αύξηση του τζίρου της τουριστικής αγοράς της Πρέβεζας? Αντίστοιχη εννοώ. Σύμφωνα με την Ελστάτ, ακριβώς, σύμφωνα με την Ελστάτ, ήμασταν ο πρώτος προορισμός σε αύξηση του τζίρου πέρυσι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2023.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό απαντάει στην ερώτησή σας. Πρόκειται για μια περιοχή ούτως ή άλλως που το, περίπου το 40% του ακαθάριστου προϊόντος προέρχεται από τον τουρισμό και από τα συναφή επαγγέλματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι η βαριά βιομηχανία του τόπου ο τουρισμός. Μάλιστα. Κύριε Αργυρία, κλείνοντας, μια σκηνή και Παρασκευή, αν κανείς έρθει στην Πρέβεζα, τι δεν πρέπει να παραλείψει να επισκεφθεί από όσα πολύ ωραία μπορεί να δει στον τόπο σας? Ωραία. Θα σας πω για την εκπληκτική ακτογραμμή, η οποία είναι μια από τις ομορφότερες της Ελλάδος και όπως σας είπα έχει και την μεγαλύτερη αμμώδη παραλία στην Ευρώπη. Θα σας μιλήσω για τον τεράστιο πολιτιστικό πλούτο της Πρέβεζας με την Νικόπολη, το μεγαλύτερο ρωμαϊκό ερυπιώνα εκτός Ιταλίας. Εδώ που βρισκόμαστε, αν κοιτάω αριστερά μου, είναι το σημείο που έγινε η ναυμαχία του Ακτίου και άλλαξε ο ρούς της ιστορίας. Η Νικόπολη ως ονούπο θα ενταχθεί στη λίστα της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και φυσικά ο υδροβιότοπος του Αμβρακικού, ο πλουσιότερος υδροβιότοπος στα Βαλκάνια. Ναι. Ενδεικτικά να σας πω ότι 300 από τα 400 είδη πουλιών της Ευρώπης βρίσκονται εδώ. Έχουμε τα δελφίνια μας, μια τεράστια οικογένεια από δελφίνια, 170 δελφίνια μέσα στον Αμβρακικό που χορεύουν με τους, με τους επισκέπτες. Έχουμε ροδιούς, ένα φοβερό φυσικό περιβάλλον. Δεν πρέπει να το χάσει ο τουρίστας αυτό. Και φυσικά η γαστρονομία της πόλης με τις ταβέρνες της, με τα στενά σοκάκια από την ενετική κληρονομιά μας, ναι, είναι πασίγνωστη. Έχουμε τις περίφημες σαρδέλες και τις μάλιστα περίφημες γαρίδες του Αμβρακικού και φυσικά και όλα τα τοπικά τα οποία σωστά είναι γνωστά ανά τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε κύριε Αργυρία, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ, σας χαιρετώ στη διάθεσή σας.